Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις έξυπνες πόλεις. Για τις πόλεις στις οποίες όλοι ζούμε, δημιουργούμε, αναπτυσσόμαστε, επενδύουμε. Εκεί μέσα έχουμε αφήνει με την καθημερινότητά μας. Η έξυπνη πόλη, στον 21ο αιώνα, έχει διαφορετικές προκλήσεις από ό,τι είχε στον 20ο αιώνα. Στον αιώνα στις οποίες μας τις παραδώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Οι προκλήσεις αυτές των πόλεων μας, όπως η πόλη της Μυτιλίνης, αλλάζουν. Γίνονται πιο πολύπλοκες. Πρέπει να σκεφτούμε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο πώς θα λύνουμε τα προβλήματα των πόλεων μας. Προσεγγίζουμε μέχρι τώρα, λύνουμε τα προβλήματά μας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον παραδοσιακό, τον κλασικό τρόπο του 20ου αιώνα. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας των διαδικασιών στις πόλεις μας και της ζωής μας μέσα στην πόλη, και την εισαγωγή της τεχνολογίας, πρέπει να σκεφτούμε καινούριους, διαφορετικούς, αλλιώτικους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να λύνουμε τα σύνθετα πλέον προβλήματά μας. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Οι κλασικές μας αποκρίσεις, ανταποκρίσεις δηλαδή σε προβλήματα όπως αυτό του κυκλοφοριακού, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της οδικής κίνησης, αν θέλετε, τι είναι? Είναι να προσθέσουμε απλά μια επιπλέον λωρίδα σε έναν δρόμο ο οποίος έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό ουσιαστικά έχει παρατηρηθεί ότι δεν λύνει το πρόβλημά μας, γιατί πιο πολλά αυτοκίνητα τείνουν να κινούνται ακόμα και στην έξτρα καινούρια λωρίδα, η οποία έχουμε προσθέσει. Πιο πολλά αυτοκίνητα ακόμα προσπαθούν να αλλάξουν λωρίδες, επειδή υπάρχει ελεύθερος διαθέσιμος χώρος για να μετακινηθούν και να προσπεράσουν. Άρα ουσιαστικά είναι ένα αυτοτροφοδοτούμενο πρόβλημα. Είχαμε το πρόβλημα, προσθέσαμε τη λωρίδα, δημιούργησε ακόμα, έφτασε, μάλλον να ξαναδημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα. Πήρε λίγο χρόνο, αλλά ξανά έφτασε. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε αυτοτροφοδοτείται και ξαναγίνεται πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση που σας περιέγραψα τώρα είναι η παλιά προσέγγιση. Η προσέγγιση του 20ου αιώνα. Αυτό ήταν ο παλιός τρόπος λοιπόν που λύναμε τα προβλήματά μας σχετικά με τις πόλεις. Ο νέος τρόπος επίλυσης προβλημάτων θα πρέπει να βασίζεται σε κάτι λίγο διαφορετικό. Χρειαζόμαστε πράγματι να οδηγούμε αμάξια? Μήπως τα αμάξια θα πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους? Μήπως τα φανάρια των πόλεων μας θα έπρεπε να συνεννοούνται και να αντιλαμβάνονται, με τα αμάξια, και να αντιλαμβάνονται την κίνηση στους δρόμους? Λέω μήπως. Ξέρω ότι σας ακούγεται μακρινό τώρα αυτό που σας περιγράφω, ωστόσο έχει ήδη συμβεί. Ναι. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Πλέον όλα τα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων διαθέτουν τουλάχιστον μία απλή σύνδεση Bluetooth. Τουλάχιστον. Πρέπει λοιπόν μήπως να χρησιμοποιούμε, λέω τώρα, αυτοκίνητα on demand, δηλαδή διαμοιράζοντας τη χρήση των αυτοκινήτων. Κάπως έτσι λοιπόν θα έπρεπε σε εκείνο και το πρόβλημα να είναι η νέα μας προσέγγιση. Έχουμε λοιπόν ανάγκη αυτή τη στιγμή να βρούμε νέους τρόπους να προσεγγίζουμε αυτά τα κλασικά προβλήματα, τα οποία όμως αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά στην έννοια των έξυπνων πόλεων, smart cities, όπου τι κάνουμε? Προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα των πόλεων μας χρησιμοποιώντας τεχνολογία του 21ου αιώνα. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την πόλη της Μυτιλίνης, είναι ένα κλασικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία των έξυπνων πόλεων για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας? Έχουμε λοιπόν αυτή την ανάγκη. Και αυτή η ανάγκη έρχεται καθώς πόλεις όπως η πόλη της Μυτιλίνης μας έχει μια εποχικότητα. Πρέπει να ικανοποιήσει ανάγκες διαφορετικού πληθυσμού το χειμώνα και διαφορετικού πληθυσμού το καλοκαίρι. Τις ίδιες ανάγκες. Νερό, αποκομιδή σκουπιδιών, μετακινήσεις. Ναι, αυτή η εποχικότητα δημιουργεί προβλήματα γιατί εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο λόγω όγκου. Λύνουμε λοιπόν προβλήματα, πρέπει να λύσουμε προβλήματα της πόλης μας επειδή εκεί ζούμε. Ναι. Η πόλη θέλω να τη φανταστείτε σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Έναν οργανισμό όπου πρέπει να ενδιαφερθούμε για πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για έννοιες όπως η διαφάνεια, η ασφάλεια, η εξοικονόμηση πόρων όπως και αν θέλετε να το σκεφτείτε. Την αποτελεσματικότητα. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε proactive planning, δηλαδή να σχεδιάσουμε πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να κρατήσετε ότι η έννοια του smart, της εξυπνοποίησης, έχει να κάνει με την αποδοτικότητα όσον αφορά τους πόρους. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας μιλήσω λίγο για τη βιομηχανική επανάσταση η οποία συντελείται αυτή τη στιγμή και είμαστε όλοι μέρος της. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση από το τέλος του 1700, όπου αρχίσαμε να μηχανοποιούμε τις διαδικασίες μας, η δεύτερη, όπου αρχίσαμε να κάνουμε μαζική παραγωγή, η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, όπου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 βάλαμε τον υπολογιστή στη ζωή μας και στην παραγωγή μας. Πλέον λοιπόν όλοι μας είμαστε μέρος της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της επανάστασης κατά την οποία οι μηχανές και το φυσικό περιβάλλον, το cyber physical system που λέμε,
έχει ενοποιηθεί. Αρχίζει να ανταλλάσσει πληροφορίες από τις μηχανές προς το περιβάλλον και από το περιβάλλον προς τις μηχανές. Και τι εννοώ, όταν λέω από το περιβάλλον προς τις μηχανές, είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αγοράσουμε και να διαχειριστούμε και να επεξεργαστούμε αισθητήρες, sensors, οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν διάφορα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, σαν πληροφορία, σαν δεδομένα. Μπορούμε λοιπόν να φέρουμε στον κόσμο των υπολογιστών πληροφορίες από το περιβάλλον μας και από τις διαδικασίες που κάνουμε μέσα σε μια πόλη. Παραδείγματος χάρη, εδώ πίσω μου βλέπετε αισθητήρες, οι οποίοι ο πιο ακριβός από όλους αυτούς τους αισθητήρες που βλέπετε μπορεί να κοστίζει και 5 ευρώ. Πίσω μου αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν υπολογιστή, ο οποίος έχει μέγεθος ενός μιας credit card size, που λέμε, μιας πιστωτικής κάρτας, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιλαμβάνεται θερμοκρασία, υγρασία και βαρομετρική πίεση και να μας το στέλνει σε ένα κεντρικό υπολογιστή. Εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπετε την εργασία κάποιων φοιτητών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τέτοιου τύπου τεχνολογίες, σαν αυτές που σας περιγράφω, με μικροελεγκτές και αισθητήρες, δημιούργησαν μια εφαρμογή κατά την οποία μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ποιες θέσεις πάρκινγκ είναι ελεύθερες σε μια πόλη, ώστε να πληροφορούμε τον κόσμο μέσα από τους κατάλληλους υπολογιστές και τα κατάλληλα δίκτυα, ώστε να μην ψάχνει και κάνει άσκοπα μετακινήσεις μέσα στην πόλη, που αυτό μεταφράζεται σε δίωξιδη του άνθρακα και ούτω καθεξής και κίνηση, αλλά να βλέπει ποιες είναι διαθέσιμες θέσεις για πάρκινγκ και να τις χρησιμοποιεί. Με πολύ φτηνά υλικά. Άρα, ερχόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να μετατρέψουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε και θα μπορούμε πλέον να συλλέγουμε και ήδη συλλέγουμε σε γνώση. Ναι, τις απλές πληροφορίες σε γνώση. Οι πολίτες λοιπόν σε μια έξυπνη πόλη θα έπρεπε να μπορούν να αντιληφθούν, να αισθανθούν την πόλη μέσα από την παροχή δεδομένων. Να μπορούν δηλαδή, αν θέλετε, να πειραματιστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν πιλωτικές εφαρμογές. Βασικό λοιπόν στάδιο σε όλο αυτό που σας περιγράφω σήμερα είναι η μετάβαση σε μια διαδικασία κατά την οποία θα μπορούμε ελεύθερα να ανταλλάζουμε δεδομένα από την πόλη προς εμάς και από εμάς προς την πόλη. Να διασυνδέσουμε δηλαδή, αν θέλετε, αυτό που σας περιέγραψα λίγο πιο πριν για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να διασυνδέσουμε το φυσικό μας κόσμο με τον ψηφιακό μας κόσμο. Να διαμοιραστούμε δεδομένα, ώστε εκεί επάνω να μπορούμε πλέον να αναπτύξουμε διαδικασίες προστιθέμενης αξίας. Και εδώ λοιπόν, αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την εξόρυξη δεδομένων. Data mining. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία από την χοντροκομμένη, αν θέλετε, διαδικασία συλλογής δεδομένων, θα πρέπει εμείς να τυποποιήσουμε, να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Δεδομένα τα οποία έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι τόσο πολλά δεδομένα τα οποία θα μπορούμε εύκολα να τα χαρακτηρίσουμε σαν big data, δεδομένα μεγάλου όγκου. Γρήγορα, μεγάλες ταχύτητες, πολλά. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από διαδικασίες όπως αυτή που σας περιγράφω εδώ. Γιατί? Για να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο, όπου μια πόλη θα μπορεί να έχει ένα κεντρικό υπολογιστή όπου θα μπορούμε να κάνουμε machine learning, να μάθουμε από τα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, ότι κάθε Τετάρτη μια συγκεκριμένη ώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο δημιουργείται εκείνο εκεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν εξορίσουμε γνώση, μαθαίνουμε, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα, αν θέλουμε. Να έχουμε δηλαδή έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος θα έχει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε προβλήματα έχοντας μάθει από το παρελθόν, από δεδομένα και να μπορεί σχεδόν αυτόματα, επιβλεπόμενα, αν θέλετε, με δικιά μας βοήθεια, να ανταποκριθεί. Να στείλει πληροφορίες ή μηνύματα σε αυτούς που πρέπει να δράσουν, να ανάψει ή να κλείσει τα φανάρια, να ανοίξει δρόμους ή να κλείσει δρόμους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αντικείμενο είναι ότι όλα αυτά μπορούν να βγαίνουν προς τα έξω. Οι πληροφορίες και η γνώση των πόλεων μας πλέον, στον 21ο αιώνα, μπορούν να βγαίνουν προς τα έξω. Να υπάρχει το Smart City Dashboard, που λέμε, όπου θα μπορούν οι πολίτες και ο κόσμος να πληροφορείται για τα χαρακτηριστικά των πόλεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η εξυπνοποίηση, λοιπόν, όλη αυτή που σας περιγράφω, είναι διαφορετική από πόλη σε πόλη. Άλλες ανάγκες, μάλλον τις ίδιες ανάγκες μπορεί να έχει η Αθήνα και η Μυτιλίνη, ωστόσο, λόγω του όγκου, θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο αυτή η εξυπνοποίηση, η μετάβαση από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Κοινά προβλήματα μπορεί λοιπόν να έχουμε, αλλά διαφέρουν τα μεγέθη. Η ευφυής πόλη, θέλω να θυμάστε, δεν είναι μια κατάσταση, ένα στάδιο, on-off, αλλά είναι μια διαδικασία, μια αναπτυξιακή στρατηγική που έχει σχετικά με το όραμα για το μέλλον της πόλης μας. Η ευφυής πόλη συνδέεται με το πώς οι πολίτες μπορούμε να σχεδιάσουμε την πόλη μας, να πούμε την γνώμη μας. Πώς οι πολίτες λοιπόν μπορούν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία αστικής ανάπτυξης της πόλης μας. Η έξυπνη πόλη, λοιπόν, δεν είναι απλά η τεχνολογία.
τεχνολογία είναι το εργαλείο για να εξυπνοποιήσουμε την πόλη μας. Είναι μια αίσθηση, είναι μια προσέγγιση για την πόλη μας. Κλείνοντας λοιπόν σήμερα, θέλω να εστιάσουμε λίγο στη διαφάνεια που είναι ακριβώς από πίσω μου. Κυρίως την δείχνω αυτή τη διαφάνεια για να σας περάσω το μήνυμα των δυνατοτήτων τις οποίες πλέον έχουμε, τις οποίες πρέπει πλέον να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε. Είναι μια διαδικασία, η διαδικασία της εξυπνοποίησης των πόλεων μας, η οποία ήδη συντελείται. Συντελείται σε άλλες πόλεις με αργούς ρυθμούς, σε άλλες πόλεις με πιο γρήγορους και εμφανείς τρόπους. Πίσω μου λοιπόν βλέπουμε πώς κάποιοι άνθρωποι τη δεκαετία του 60 στείλανε κάποιους ανθρώπους στο φεγγάρι και τους γυρίσαν πίσω. Έχοντας σαν μόνοι τους εντός του οχήματος, σαν μόνο υπολογιστή, αυτόν εδώ που βλέπετε. Ναι, ο οποίος είχε υπολογιστική δύναμη σαν ένα από αυτά τα κινητά που βλέπετε πίσω μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή, νομίζω σχεδόν όλοι, οι πιο πολλοί, αν θέλετε, από εμάς, έχουμε κινητά τα οποία είναι τουλάχιστον 15.000 φορές πιο δυνατά από αυτόν τον ένα υπολογιστή, ο οποίος έστειλε ανθρώπους στο φεγγάρι και τους γύρισε πίσω σώμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.